Και λέμε για Νερώνα, κοίτα τώρα πόσο ωραία κουμπώνει Παναγιώτη Ζήση στην κουβέντα μας. Καλησπέρα. Σήμερα βγήκες πολύ καλοκαιρινός. Είπαν ότι θα έχει καύσωνα σήμερα. Δεν έχει όμως. Κι όμως δεν έχει. Λοιπόν, έλα να δούμε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την ενυδάτωση. Πριν τις διαφημίσεις έλεγα αυτά που θα ακούσουμε σήμερα να τα κρατήσουμε, γιατί το καλοκαίρι θα έχει καύσωνες. Το καλοκαίρι και καύσωνες να μην έχει, θα έχει εξακολουθητικά υψηλότερες από την εποχή αυτή θερμοκρασίες. Άρα η ενυδάτωση πρέπει να είναι διαρκώς στο μυαλό μας. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική. Πάμε στην πρώτη κάρτα. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι καλό κάνει το νερό, δηλαδή που ωφελεί η επαρκής ενυδάτωση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικότερο και το γνωρίζουμε είναι ότι ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος. Έτσι, να έχουμε δηλαδή μια σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 36,5-37 βαθμούς Κελσίου, να αποβάλουμε ποσά θερμότητας από τον υδρότα, οπότε βοηθάει πάρα πολύ το νερό. Το νερό όμως συμμετέχει και στις αντιδράσεις του οργανισμού, είτε ως προϊόν είτε ως αντιδρών, αλλά είναι και πολύ καλό διαλυτικό μέσο για τις αντιδράσεις αυτές του οργανισμού, όπως είναι οι καύσεις για παράδειγμα. Και φυσικά, για όσους ενδιαφέρονται και για την αισθητική, βοηθάει πάρα πολύ στην καλή υγεία του δέρματος, έτσι στην όψη του δέρματος. Θυμίζω ότι το υαλουρονικό οξύ που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στο δέρμα μας και αυτό εξαρτάται από την ηλικία, δηλαδή οι νεότεροι έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε υαλουρονικό οξύ φυσικά στο δέρμα τους, συγκρατούν περισσότερα μόρια νερού με αυτό το τρόπο. Τώρα, βοηθά στο αδυνάτισμα είναι ένα βασικό ερώτημα που τίθεται έτσι, πάντα. Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι, διότι προκαλεί το αίσθημα πληρότητας και κορεσμού στο στομάχι. Και μάλιστα οι μελέτες μας δείχνουν ότι μια κατανάλωση της τάξης των 2 ποτηριών, του μισού λίτρου νερού, μισή ώρα πριν από το γεύμα, μειώνει πολύ σημαντικά την κατανάλωση τροφής. Γιατί μισή ώρα πριν το γεύμα και όχι όταν καθίσουμε στο τραπέζι? Θα μπορούσε να συμβεί και όταν καθίσουμε στο τραπέζι, αλλά καλύτερα να συμβαίνει πριν, έτσι ώστε να μπορέσει να διευκολυνθεί και καλύτερα η διαδικασία της πέψης. Ενώ αν το καταναλώνουμε και ταυτόχρονα, μπορεί να αισθανθούμε κάποια δυσπεψία και να μην γίνει εύκολα η πέψη. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τις ποσότητες που πρέπει να καταναλώνουμε. Οι ποσότητες είναι εξαρτώνται, έτσι. Δεν έχει να κάνει αυτό που ακούμε συνέχεια 8 με 10 ποτήρια νερό. Έτσι, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από τη ζέστη, εξαρτάται από την άσκηση, από την εφίδρωση. Έτσι. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να καταναλώνουμε υγρά 1 ml ανά θερμίδα. Δηλαδή, αν καταναλώνουμε 2.000 θερμίδες, το ποσό των υγρών που θα πρέπει να καταναλώνουμε είναι 2.000 ml, δηλαδή 2 λίτρα. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, για πάμε να δούμε ποιες είναι οι πηγές του νερού, πέρα από το ίδιο το νερό, έτσι. Ναι, προφανώς είναι το πόσιμο νερό. Φυσικά είναι όλα τα υγρά τρόφιμα, με εξαίρεση όμως την υπερβολική κατανάλωση καφέ και καφεϊνούχων αναψυκτικών, καθώς και το αλκοόλ, γιατί αυτά τα δύο προκαλούν διούρηση, οπότε δεν θα λέγαμε ότι ενυδατώνουν, ίσα ίσα αφυδατώνουν. Και φυσικά, όπως θα δούμε και στην τελευταία μας κάρτα, έχουμε και τρόφιμα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη υγρασία, εννοούμε κυρίως τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά θα δούμε τις καλύτερες πηγές των φρούτων και των λαχανικών που έχουν μεγάλο ποσοστό νερού. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τη διάκριση μεταξύ φυσικού μεταλλικού νερού και επιτραπέζιου νερού. Διότι το επιτραπέζιο νερό, το έχουμε πει ξανά μαζί πολλές φορές, είναι ένα νερό που από τη βρύση μπαίνει σε ένα μπουκάλι και μας πωλείται κατόπιν στα σημεία που το εφοδιαζόμαστε. Έτσι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Πολύ απλά για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, το επιτραπέζιο είναι νερό βρύσης το οποίο εμφιαλώνεται, άρα είναι και χλωριωμένο. Αντιθέτως, το φυσικό μεταλλικό νερό έχει υπόγεια προέλευση και δεν υπόκειται σε χλωρίωση. Ενώ είναι πλούσιο σε πολλά φυσικά μεταλλικά στοιχεία όπως είναι το μαγνήσιο, το ασβέστιο, σε ηλεκτρολίτες. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε για κάποιον που δεν το πολύ συμπάθει. Δηλαδή, ακούω και κάτι εξυπνάδες, εγώ δεν πίνω ποτέ νερό, πίνω μπύρες, πίνω άλλα πράγματα και ποτέ νερό, τι είμαι, θα σκουριάσω, ξέρεις, αυτά τα ελληνικά εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε πιο ελκυστικό. Μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα πράγματα μέσα. Μπορούμε να προσθέσουμε αγκούρι. Το αγκούρι είναι από μόνο του δροσιστικό, αφήνει και αυτή τη γεύση του αγκουριού, οπότε που ίσως το κάνει λίγο πιο θελκτικό. Μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα μυρωδικά, τα οποία είναι της εποχής, όπως είναι η μέντα και ο δυόσμος, που έτσι κι αλλιώς δίνουν μια φρεσκάδα. Φυσικά μπορούμε να προσθέσουμε λεμόνι. Το λεμόνι από μόνο του, λόγω της οξύτητας, προκαλεί έτσι γενικότερα μια σιελώρια. Ενώ μπορούμε να προσθέσουμε και κομμάτια φρούτων. Η φράουλα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Mm. Το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ καλό. Και της εποχής βεβαίως. Έτσι, και είναι και της εποχής. Με ένα κομματάκι φράουλα, γιατί το κάνει ιδιαίτερα γευστικό.
Από την άλλη όμως πολύ καλή ιδέα είναι και τα κρύα αφεψίματα. Δηλαδή όταν σκεφτόμαστε το τσάι του βουνού ή το τίλιο ή το χαμομήλι, ας μην τα σκεφτόμαστε μόνο για το χειμώνα που τα πίνουμε σαν ζεστά. Μπορούμε να φτιάξουμε μεγαλύτερες ποσότητες, να διαλύσουμε μέσα λίγο μέλι, αναλόγως με το πόσο γλυκό το θέλουμε, και στη συνέχεια σε μια κανάτα και στο ψυγείο μας και μπορούμε να καταναλώνουμε αυτά. Αυτά είναι και πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Επομένως έχουμε διπλό όφελος. Και πάμε λοιπόν στην τελευταία κάρτα να δούμε αυτό που μας είπες. Ποια τρόφιμα είναι πλούσια σε νερό, έχουν μεγάλο ποσοστό νερού. Έτσι, μιλάμε για τρόφιμα τα οποία έχουν υγρασία από 94% και πάνω. Και αυτά είναι το αγγούρι. Στην ίδια συνομοταξία είναι και το κολοκύθι, έτσι στην ίδια ομάδα. Είναι η ντομάτα, η οποία ντομάτα έχει γύρω στο 96% σε νερό και φυσικά έχει και την πολύτιμη βιταμίνη C. Τα ραπανάκια, τα οποία δεν τα περιμέναμε, ανοίγουν και την όρεξη, οπότε καλό θα μας κάνουν. Και φυσικά από φρούτα τα οποία είναι της εποχής, είναι οι φράουλες, τα κεράσια και λίγο αργότερα το καρπούζι, πάρα πολύ καλή πηγή νερού, και το πεπόνι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πίνουμε νερό, να έχουμε ενυδατωμένο σώμα, επειδή έχω πάθει εγώ αφυδάτωση, είναι πολύ δυσάρεστο, δηλαδή θυμάμαι οδηγούσα και είχα κυλίδες στα μάτια μου και αυτά, τέλος πάντων είχα πάει και στο νοσοκομείο, οπότε μην παίζουμε με αυτό, δεν λέω να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο αφυδάτωσης. Χαίρετε κύριε Ζήση, καλές βουτιές. Εσύ είσαι και στο παραλιακό μέτωπο, οπότε την έχεις στη θάλασσα μπροστά. Τα πόδια μου θα πάω πρωί-πρωί να αποφύγω τον κόσμο. Εντάξει, λες να γίνει τέτοιος χαμός. Έτσι νομίζω. Μάλιστα. Γεια και χαρά. Να είστε καλά.